Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Νότιο Καυκασό βλέπει την ένταση να αυξάνεται καθώ τα κράτη παλεύουν για επιρροή σε μια περιοχή που γίνεται όλο και πιο σημαντική για την ενέργεια και ω σημείο διέλευση μεταξύ Ευρώπη και Κεντρική Ασία. Το 2020 οι Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν αδρανοί, στην καλύτερη περίπτωση για την αντιμετώπιση του δεύτερου πολέμου του Ναργκόνο Καραμπάχ μεταξύ τη Αρμενία και του Αζερβαϊτζάν. Τώρα η Δύση αποστασιοποιεί από τι εντάσει Αζερβαϊντζάν-Ιράν, οι οποίε μπορεί να έχουν ευρύτερε επιπτώσει για μελλοντική αναδιάταξη στο Νότιο Καύκασο. Το Ιράν ήταν δυσαρεστημένο με τα αποτελέσματα του πολέμου του 2020 που άλλαξε το στάτου κβο που δημιουργήθηκε από τον πρώτο πόλεμο του Ναργόνο Καραμπάχ στι αρχέ τη δεκαετία του 1990. Το Ιράν διατηρούσε μια λεπτή ισορροπία δυνάμεων όπου υποστήριζε την Αρμενία, αλλά διατηρούσε επίση θετικού δεσμού με το Αζερβαϊτζάν, ειδικά υπό τη μετριοπάθη προεδρία του Χασάν Ροχάνη. Ένα ισχυρότερο Αζερμπαϊτζάν θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή αν ληφθεί υπόψη η εθνικιστική ρητορική της ηγεσίας του Αζερμπαϊτζάν τη δεκαετία του 1990 απέναντι σε εθνοτικούς Αζέρους που ζουν στις βόρειες επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μία δύναμη Αρμενία θα είναι επίσης επιζήμια για την φιλοδοξία του Ιράν να διεσδύσει στην περιοχή και να φτάσει στα λιμάνια της Γεωργίας στη Μαύρη Θάλασσα ως αναλλακτικούς δρόμους για το εμπόριο με την Ευρώπη. Αυτό συνέβη ω απάντηση στη Στρατηγική Συμμαχία τη Τουρκία στο Αζερβαϊτζάν, η οποία θεωρείται ότι παρέχει στην Αγκύρα ένα σημείο εκτόξευση για ευρύτερη τουρκική εμπλοκή στη Λεκάνη τη Κασπία και την Κεντρική Ασία. Κοινέ στρατιωτικέ ασκήσει μεταξύ Αζερβαϊτζάν, Τουρκία και Πακιστάν, περιορισμοί και φόροι που επιβλήθηκαν από τον Μπακού στα ιρανικά φορτηγά που ταξίδευαν στην Αρμενία και οι καθιερωμένοι στρατιωτικοί δεσμοί του Ισραήλ με το Αζερβαϊτζάν έχουν επίση οδηγήσει σε αναστατωσή στην Τεχεράνη. Οι εντάσει όμω είναι διαχειρήσιμέ μέχρι τώρα και οι δύο πλευρέ πληρούν τα όρια πέρα από τα οποία δεν θα περνούσαν. Το Ιράν χρησιμοποίησε τις εντάσεις για να στείλει ένα μήνυμα στο Αζερβαϊτζάν και τον Πακού έλαβε το μήνυμα. Υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι η παρουσία του Ισραήλ που προκάλεσε την κλιμάκωση της απάντησής της στην Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά η επανεμφάνιση της Τουρκίας ως μεγάλη δύναμη στον Νότιο Κάφκασο και η ανάγκη να διορθωθεί η φθήνουσα θέση του Ιράν στην περιοχή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.